Εκτός των 100 δόσεων έμφυα και φόρους εισοδήματος, σε ανακοίνωσή του του Υπουργείου Οικονομικών προαναγγέλει διάταξη, σύμφωνα με την οποία οι βεβαιωμένες οφειλές του έμφυα δεν θα εντάσσονται στις 100 δόσεις όπως προβλέπει η εγκύκλειος, αλλά θα υπάγονται στις 12 με 24 δόσεις. Κέρδισε η Τρόικα στο σκληρό bras de fer με την κυβέρνηση όσον αφορά τη δυνατότητα ημί υπαγωγής του έμφυα στη νέα ευνοϊκή ρύθμιση των 100 δόσεων, αφού ο κυβερνητικός συνασπισμός αναγκάστηκε να εξαιρέσει την καταβολή των άλικτων δόσεων του έμφυα από τη μεγάλη ρύθμιση. Παρά τις δηλώσεις, τελικά δεν πέρασε της κυβέρνησης αλλά της Τρόικας και κάπως έτσι βασικοί φόροι μένουν εκτός ρύθμισης. Βέβαια, οι δόσεις μένουν, αλλά εξαιρείται ο έμφυα που είναι και ο φόρος που καίει τις τσέπες των πολιτών και παράλληλα ο φόρος που καίει την κυβέρνηση. Ναι, εδώ η κυβέρνηση για άλλη μια φορά δείχνει την ανικανότητά της να επιβάλλει οποιαδήποτε πολιτική. Έρχεται η Τρόικα και επεμβαίνει σε όλα τα πράγματα και εδώ έχουμε μία περίπτωση ρύθμισης χρεών η οποία αλλάζει μέρα με τη μέρα. Δηλαδή, αν έχουμε και άλλες αλλαγές στη συνέχεια μπορεί να καταργήσουμε και την ίδια τη ρύθμιση. Την πολυδιαφήμισαν, είπαν ότι είναι παρέμβαση που θα ελαφρύνει τους πολίτες οι οποίοι χρωστάνε. Θέσαμε τις αντιρρήσεις μας, συνεχίζουμε να τις θέτουμε και πιστεύουμε ότι είναι τόσο ανίκανη τούτη κυβέρνηση που δεν μπορεί μία ρύθμιση χρεών να κάνει, όχι να κυβερνήσει τη χώρα. Είναι επικίνδυνη και πρέπει να φύγουν. Για άλλη μια φορά φαίνεται ότι όσο πιο γρήγορα φύγουν, τόσο καλύτερα για τους Έλληνες και για την Ελλάδα. Δεν είναι όμως μόνο ο Νέφια που πλέον μπορεί να μπει μόνο στη ρύθμιση για 12 έως 24 δόσεις, όπως γράφουν σήμερα τα νέα. Πλέον υπάρχει κίνδυνος για τη ρύθμιση στο σύνολό της, καθώς οι διατάξεις έδιναν τη δυνατότητα στους περισσότερους να μην πληρώνουν φόρους ως τον Μάρτιο, γεγονός που κατά την Τρόικα θα έριχνε έξω τα έσοδα και έτσι ασκήθηκαν πιέσεις ώστε να αποσυρθεί. Η κυβέρνηση μέχρι και το μεσημέρι της Τρίτης έκανε λόγο για νόμο του κράτους που δεν συζητείται. Ωστόσο, όσο περνούσαν οι ώρες, τόσο τα δεδομένα άλλαζαν και κάπως έτσι, αργά τη νύχτα, οι αρχικές διαρροές έγιναν πιο συγκεκριμένες και τελικά πάμε σε αλλαγή, η οποία μένει να καθοριστεί στις επόμενες ώρες. Είναι γεγονός ότι το Υπουργείο Οικονομικών για μια ακόμη φορά έκανε μια αστοχία την οποία είμαστε αναγκασμένοι να διορθώσουμε. Ενώ η ανακοίνωση και αυτό το οποίο η τροπολογία που φέρανε στη Βουλή μιλούσε και για τον έμφυα ότι υπάρχει περίπτωση να μπει στην ρύθμιση των 100 δόσεων, αυτό όμως απεδείχθη ότι δεν ήταν σωστό, γιατί τα έσοδα αυτά έχουν εγγραφεί στο προϋπολογισμό και ήταν επιτακτική ανάγκη να εισπραχθούν τα έσοδα του έμφυα. Ήταν μια αστοχία η οποία διορθώνεται. Όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχουν αυτά, για μας τους βουλευτές δεν είναι καθόλου μα καθόλου ευχάριστα το να τα ψηφίζουμε, αλλά ήταν επιβεβλημένο να διορθωθεί αυτή η αστοχία του Υπουργείου Οικονομικών. Και δεν θα επηρεάσει, και να σας πω το γιατί. Ο έμφυα, για αυτούς οι οποίοι έχουν έμφυα, ούτως ή άλλως η ελάχιστη δόση ήταν 50 ευρώ. Επομένως και ρύθμιση, να μπορούσαν να είχαν τη δυνατότητα να κάνουν ρύθμιση σε πολλές δόσεις, τους ανάγκαζε η ασφαλιστική δικλίδα αυτή των 100 ευρώ να μην μπορούν να κάνουν πολλές δόσεις. Επομένως δεν είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει. Το γεγονός είναι ότι αυτή η ρύθμιση είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ρύθμιση και εγώ αυτό που θα συμβούλευα τους αυτούς που θα μας διαβάσουν ή μας ακούνε να προστρέξουν στις εφορίες, είναι μια η τελευταία ευκαιρία για αυτούς οι οποίοι οφείλουν. Σε ό,τι αφορά στον έμφυα, πάντως ξεκαθαρίζεται ότι στη ρύθμιση μπορεί να μπει μόνο η δόση του Σεπτεμβρίου που δεν έχει πληρωθεί. Οι άλλες θα πληρωθούν κανονικά ή θα μπουν στη ρύθμιση των 12 έως 24 δόσεων. Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει: δεν αλλάζει ο αριθμός των δόσεων όπως και οι όροι του διακανονισμού αποπληρωμής οφειλών προς το δημόσιο. Παραμένουν από 72 έως 100. Η πρώτη δόση του έμφυα, η δόση του Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν έχει πληρωθεί, θα μπει στη ρύθμιση των 72 έως 100 δόσεων. Οι υπόλοιπες δόσεις του έμφυα, ως μη λήξη πρόθεσμες, ή θα πληρωθούν ή θα μπουν στην πάγια ρύθμιση των 12 έως 24 δόσεων.